Και στη συνέχεια μπήκαμε στα πέντε πειράματα που έγιναν σε αυτό το όμιλο φέτος. Το πρώτο ήταν το πείραμα σχέση δύναμη ταχύτητα στα βάρη, όπου μελετήσαμε την ταχύτητα και τη δύναμη που ασκεί ένας αθλητής πάνω σε βάρη. Και στη συνέχεια αξιολογήσαμε την ρητική ικανότητα των μαθητών με βάση το φαινόμενο Doppler. Ένα από τα πιο βασικά πειράματα τώρα ήταν αυτό το δρόμο των 100 μέτρων, όπου κάθε μαθητής έτρεξε τα 100 μέτρα και βρήκαμε σε αυτά τα 100 μέτρα την ταχύτητα, την επιτάχυνση, καθώς και την... και κάναμε ένα διάγραμμα κίνηση το οποίο θα παρουσιάσει και στη συνέχεια ο Νίκος. Και όλα αυτά κάναμε κάποια πολύ ωραία συμπεράσματα που θα σας παρουσιάσουμε. Τέλος, χρησιμοποίησαμε μία πολύ εύκολη εξίσωση φυσικής εδώ πέρα, αυτή της ελεύθερης πτώσης, και μετρήσαμε την αντικότητα του κάθε μαθητή. Καθώς και κλείσαμε τον όμιλό μας με το πιο σημαντικό, αν θέλετε, πείραμα του φετινού ομίλου, που συνδυάζει και γνώσεις βιολογίας, καθώς είναι ένα πείραμα μέτρηση της κοπόσεως και του γαλακτικού οξέως. Στη στατιστική, λοιπόν, είδαμε κάποια είδη μεταβλητών, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές, ποσοτικές κυρίως όπως το βάρος, το ύψος κτλ. Και είδαμε και μέτρα θέσης. Μέτρα θέση, λέμε, είναι η μέση τιμή σε αυτή την καμπύλη, ας πούμε, εδώ πέρα. Καθώς και μέτρα διασποράς, όπου είναι οι τυπικές αποκλίσεις από τη μέση τιμή που βλέπετε εδώ. Φυσικά είδαμε και κατοστημόρια, τα οποία ουσιαστικά μας δείχνουν πόσο είναι αυτή η τυπική απόκληση από τη μέση τιμή. Και όπως βλέπετε και σε αυτό το διάγραμμα, μάθαμε να συσχετίζουμε δύο μεταβλητές. Φυσικά από τα στατιστικά. Η στατιστική μας βοήθησε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που σχετίζονται, που έχουν να κάνουν με αθλητικούς αγώνες, και πέρα από το να τα κατανοήσουμε αυτά τα να κατανοήσουμε ό,τι κάναμε και να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα, τα παρουσιάσαμε κιόλας. Και τέλος, δημιουργήσαμε κάποιες νόρμες που θα σας δείξει τώρα η Μαργαρίτα. Παρακάτω, λοιπόν, θα δούμε κάποιες νόρμες που δημιουργήθηκαν από δείγματα παιδιών της φετινής προεκλογικής. Η συγκεκριμένη είναι για τα σπριτς στα 30 μέτρα, όπου βλέπουμε κυκλωμένες τις μέσες τιμές, που για τα αγόρια είναι 4,62 με 4,53 δευτερόλεπτα, ενώ για τα κορίτσια είναι 5,25 με 5,53 δευτερόλεπτα. Εδώ βλέπουμε κάποιες πολύ καλές τιμές, από αυτές και πάνω, ενώ κάτω βλέπουμε κάποιες που μάλλον θα πρέπει να μετρηθούν. Εδώ είναι οι νόρμες για το τεστ ευελιξίας που πάλι είναι στα παιδιά της πρώτης ηλικίας. Στις τιμές είναι οι μέσες τιμές που είναι 19 με 22 εκατοστά για τα αγόρια, ενώ 27 με 30 εκατοστά για τα κορίτσια. Και εδώ βλέπουμε κάποιες πολύ καλές τιμές ξανά για το τεστ ευελιξίας και κάτω κάποιες που πρέπει να μετρηθούν. Αυτό είναι το τεστ δύναμης που έγινε στο δεξί χέρι. Και οι μέσες τιμές είναι περίπου 36 με 40 κιλά για τα αγόρια, ενώ 27 με 28 κιλά για τα κορίτσια. Και κάποιες πολύ καλές τιμές είναι για τα αγόρια πάνω από 47 κιλά, ενώ για τα κορίτσια πάνω από 32 κιλά. Και κάτω από τις μέσες τιμές είναι κάποιες λίγο όχι τόσο καλές. Και τέλος έχουμε τις νόρμες για το τεστ που έγινε στο άλμα, με τα χέρια στη μέση αυτή τη φορά. Και οι μέσες τιμές είναι 29 με 33 εκατοστά για τα αγόρια, ενώ για τα κορίτσια 21 με 24 εκατοστά. Και κάποιες πολύ καλές τιμές είναι πάνω από 40 εκατοστά για τα αγόρια, ενώ για τα κορίτσια πάνω από 28 εκατοστά. Λείπει το άτομο που θα το έκανα αυτό, οπότε το κάνω εγώ αναγκαστικά. Ελπίζω να το κάνω.
Βαγγέλης. Έχει να κάνει με τη σχέση της δύναμης και της ταχύτητας στα βάρη. Τι κάναμε? Πήγαμε στο δημοτικό γυμναστήριο Αθηνών, εδώ πιο κάτω, και δουλέψαμε σε δύο μηχανήματα. Στο πάγκο, για όσους ξέρουν, που είναι για στήθους και είναι αυτοί άσες ξαπλώνες και έχεις την πάρη. Και τα κορίτσια, τα λόγια αυτό, και τα κορίτσια δουλέψαν στο leg extension, δηλαδή στην... Σε αυτήν. Στην έκταση γονάτου, το τετρακέφαλο. Λοιπόν. Μπράβο, Ρίγα. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αρχικά τι κάναμε. Μετρήσαμε την ταχύτητα κίνησης της μπάρας ή των σφαντοβαρών κατά τη διάρκεια μιας άσκησης με τη βοήθεια αυτού του ειδικού μηχανήματος, θα το δείτε αργότερα στο βίντεο, αυτό το αρχήμα, το αυτό. Έπειτα τι κάναμε, συζητήσαμε για τα προβλήματα της λειτουργίας του οργάνου μέτρησης, γιατί το βασικό που πρέπει να γίνεται με αυτό το ταχύμετρο είναι πως η μέτρηση πρέπει να γίνεται κατακόρυφα. Θα δείτε και έπειτα στο βίντεο πως υπάρχει ένα σαν σκηνάκι που είναι κάθετα με το έδαφος και μετράει την κίνηση, γιατί άμα καπηλώνει η κίνηση υπάρχει κάποια κλίση, πάει άκυρο. Δεν μετράει σωστά. Τζάμπα. Λοιπόν, και έπειτα προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε κάποια στατιστικά των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών κιλών στα βάρη που βάζαμε, ανάλογα τα κορίτσια. Στέσιο και ανάλογα τα αγόρια στον πάγκο. Αυτό είμαι εγώ, αλλά δεν θα το πω εγώ αυτό. Μέσα στο πίσω. Εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μηχάνημα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κορδονάκι, όπως το βλέπετε. Και αυτό είναι που σας είπα πριν, που έχει να κάνει με το... το τι πρέπει να είναι κατακόρυφα. Αυτό εδώ είναι ο νυχτερικός. Αυτό είναι το μικροκομπιούτερ που κάνει τις πράξεις. Έχει το ανοιχτευτή κίνηση και κάπως έτσι αξιολογούμε την ταχύτητα της μπάρας. Δηλαδή, αυτή είναι η μπάρα προφανώς. Βάζουμε τα κιλά, αρχίσαμε από λιγότερα και φτάσαμε στα 200. Στα 70, 5. Να δούμε τα αποτελέσματα. Και ας δούμε τα αποτελέσματα τώρα. Α, εδώ είναι το κοριτσιό. Εδώ είναι το κοριτσιό, δηλαδή. Βασικά το ίδιο πράγμα έγινε, απλά είναι σε διαφορετικό μηχάνημα. Εδώ είναι το ταχύμετρο, το δέσαμε, έκανα αυτή την κίνηση και έδειξε πως ανάλογα με τα κιλά η ταχύτητα μειώνεται. Θα έδειξε το αποτελέσματα εδώ πέρα, σε αυτό το ωραίο γράφημα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα είναι τα κιλά. Αρχίζουμε από τα 10, 20, 30, 40, 50, θα σε που ανάλογα δεν χωρίσαμε. Και εδώ πέρα είναι η ταχύτητα της κίνησης. Λοιπόν, τι παρατηρούμε στα αγόρια, θέλεις στο μάγκο. Τι παρατηρούμε, πώς. Όσο λιγότερα τα κιλά, στα 10 ας πούμε, η ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη. Σωστά. Και όσο τα κιλά μεγαλώνουν, δηλαδή όσο αυξάνουν τα κιλά στο μάγκο, η ταχύτητα άκυρο, το αντίθετο. Λοιπόν, όσο λιγότερα τα κιλά, η ταχύτητα ήταν πιο γρήγορη, ωραία. Και όσο μίκραινα όσο τα βάρη γινόντουσαν πιο πολλά, έτσι βλέπουμε και πως η ταχύτητα μειώνεται. Από αυτή τη συνάντηση δεν μπορώ να την εξηγήσω. Κατά τους άλλους, και όχι. Και αντίστοιχα και στα κορίτσια. Απλά τα κορίτσια κάνουν πιο λίγα κιλά, δηλαδή έρθαμε 10, 20, 25, 30, 35 και βλέπουμε αντίστοιχα εδώ πέρα ταχύτητα κίνησης και την αντίσταση στα κιλά. Αυτά είναι τα αποτελέσματά μας. Νομίζω καταλάβατε τι εννοούσα, έτσι. Πείτε ναι. Πάμε στο δεύτερο. Για έλα ρε Γιασμίνη. Το δεύτερο πείραμα που κάνουμε ήταν να μελετήσουμε την ικανότητα με την οποία μπορούμε να ρίξουμε μια μπάλα. Μετρήσαμε τη ταχύτητα με την οποία ρίχνουμε την μπάλα του βόλεϊ, μία μονόκυκλη και μία τρίκυκλη μπάλα, με την βοήθεια ενός ραντάρ που δουλεύει σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler. Μετά παρατηρήσαμε τους περιορισμούς που πρέπει να πάρουμε και το αν είναι πολύ σίγουρο το αποτέλεσμα του μηχανήματος.
μηχανήματος, γιατί δεν πρέπει να αποκλίνει πάνω από 10 μοίρες από την ρήψη της γάλας. Και τέλος, παρατηρήσαμε τα αποτελέσματα και είδαμε τις διαφορές κυρίως ανάμεσα στα καρύζια και στα αγόρια στη ρήψη της καρπάτης. Εδώ, όπως βλέπετε στο βίντεο, ξεκινάμε με την μπάλα από το στήθος. Μετά τη φέρνουμε πίσω το κεφάλι και τη ρίχνουμε με όλα μας τη δύναμη παράλληλα τα πόδια. Και εδώ με την μπάλα του γκολ έχουμε 270 γραμμάρια. Είναι μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι είναι με τη μονόκυλη που έχει πέσει στα 11,15 μέτρα μεξικό. Εδώ βλέπουμε, να πούμε ότι η προηγούμενη μέτρηση έγινε με βιντεοσκόπηση και μετά βρήκαμε την ταχύτητα μέσω από ένα πρόγραμμα στην υπολογιστή του Κινόβια. Ενώ εδώ βλέπουμε ότι η ταχύτητα μετέφερε κατευθείαν με το ραντάρ που είπαμε πριν. Και πάλι βλέπουμε ότι η ταχύτητα αυξάνεται όσο το βάρος είναι μικρότερο. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα. Με μπλε είναι τα αγόρια και με κόκκινο ροζ είναι τα κορίτσια. Βλέπουμε ότι με την πάρα του βόλεϊ, βασικά όσο αυξάνεται το βάρος, μειώνεται η ταχύτητα και γενικότερα η διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, όσο αυξάνεται το βάρος, αυξάνεται. Δηλαδή, με την πάρα του βόλεϊ ξεκινήσαμε από 14,6 διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, μετά πήγε 15,9 και καταλήξαμε με 16,8. Κύριε Ψαστή. Εδώ, Κετέρι. Έλα, έλα. Το τρίτο που είδαμε συνολικά από τα 5 που είχαμε στον όμιλό μας ήταν να αναλύσουμε τα 100 μέτρα σπριντ ενός αθλητή, ενός επαγγελματία αθλητή ας πούμε και ενός κοινού αθλητή, δηλαδή εμάς. Ο κάθε μαθητής ουσιαστικά έκανε τα 100 μέτρα κανονικά και με το βίντεο που θα δούμε και μετά πώς έγινε και ειδικά προγράμματα αναλύσαμε ουσιαστικά κάθε μέτρα που έκανε, είχαμε μια πλήρη ανάλυση για το πώς κάνει τα 100 μέτρα και πώς μπορεί να βελτιώσει και την απόδοσή του και ποια πράγματα πρέπει να προσέξει. Φυσικά έχουμε και τη φυσική που επιλέγεται σε όλο αυτό και με τη βοήθεια του κ. Τζαμαλή αναλύσαμε με τη φυσική κάναμε κάποιους τύπους και μέσω αυτού πάλι μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε πάλι να βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας. Και τέλος, με βοήθεια κάποιων προγραμμάτων, σαν το Κινόβια ή το Excel, είδαμε ακόμα πιο αναλυτικά και μας βοήθησε να κάνουμε και γραφήματα και να συγκρίνουμε μεταξύ μας τους αριθμούς μας, αλλά και με μεγαλύτερους αθλητές που θα δούμε συνέχεια από την αθλητή μου. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η εργασία ενός κοινού αθλητή που συγκρίναμε τα νούμερά του με τα νούμερα του Usain Bolt, του πιο γρήγορου άνθρωπου στον κόσμο. Βλέπουμε που υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δίπλα βλέπουμε ότι ο Bolt έχει μεγαλύτερη ισχύ και πολύ μεγαλύτερη δύναμη, που αυτό κυρίως τον βοηθάει στο να κάνει πολύ καλύτερα ποσοστά και πολύ καλύτερα νούμερα από έναν κοινό αθλητή του ομίλου μας. Εδώ πέρα τα βλέπουμε πιο αναλυτικά και σε λίγο θα δούμε και σε γραφήματα πώς μεταφράζεται αυτό το πινέτο. Να, εδώ, λοιπόν, οριζόντια είναι τα μέτρα που διανύει ο αθλητής, 20, 40, 60, 80 και 100 μέτρα. Αριστερά είναι η ταχύτητα σε MS και δεξιά επιτάξεις σε μέτρα βασικό τετράγωνο. Οι κόκκινες γραμμές, εδώ βλέπουμε για την ταχύτητα και εδώ για την επιτάχυνση, αντιστοιχούν για τον Bolt. Και οι μαύρες αντιστοιχούν για τον κοινό αθλητή. Εμένα. Παρατηρούμε το ότι η βασική διαφορά ενός κοινού αθλητή με τον Usain Bolt, που είναι ο πιο γνωστός άνθρωπος στον κόσμο, είναι ότι μετά τα 50 με 60 μέτρα, ένας κοινός αθλητής θα κρατήσει σταθερή ταχύτητα και θα επιδραδύνει. Ενώ ο Bolt, από ό,τι βλέπουμε και στην επιτάχυνση και στην ταχύτητα εδώ στο διάγραμμα το κόκκινο, όχι μόνο δεν επιβραδύνει και δεν μένει στάσιμος, αλλά επιταχύνει κιόλας. Και αυτό είναι που τον έχει κάνει το πιο γρήγορο άνθρωπο στον κόσμο. Μπράβο. Το τέταρτο πείραμά μας είναι μέτρηση της επικότητας. Χρησιμοποιήσαμε το jump που μετράει τον χρόνο που είμαστε
πάντως. Ταυτόχρονα με αυτή τη μέτρηση, βιντεοσκοπήσαμε το άλμα και υπολογίσαμε έπειτα με επεξεργασία αυτό το βίντεο, το ύψος του άλματος των ρομπωτών και τέλος κάναμε σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και από το OptoJump αλλά και από το βίντεο. Εδώ πέρα βλέπουμε το άλμα το οποίο το μετράει με το OptoJump, αυτό είναι το OptoJump το τέτοιο. Και είναι με χέρια στη μέση, υπάρχει κατέβασμα σε θέση μεταθύσματος και προσγείωση με τη μύτη των πολιών. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο μαθητές, τον Βαγγέλη ο οποίος έκανε σε 499 δευτερολέπτο ένα άλμα ύψος 30,5 και το Κωστή, ο οποίος σε 408 δευτερολέπτο έκανε ένα άλμα ύψος 20,4. Το πέμπτο και τελευταίο πείραμά μας είχε να κάνει με την κόπωση, όπως θέλαμε να δούμε τι είναι η κόπωση, επομένως έπρεπε να προκαλέσουμε κόπωση μέσα από κάποιες δραστηριότητες. Βέβαια αυτό επειδή είχε κάποια επικοινωνία, έπρεπε να πάρουμε έγγραφες καταθέσεις και ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Και τελικά μελετήσαμε την περιφερειακή κόπωση, δηλαδή την υγιή κόπωση. Λοιπόν, το πείραμα, βασικά αυτή είναι η ιστορία του πειράματος. Μετρήσαμε την καρδιακή συχνότητα όταν είμαστε ήρεμοι. Στη συνέχεια, μιλούσε 5 λεπτά το θέμα της 5 λεπτά διατάσεις. Και μετά μετρήσαμε το μελακτικό στο αίμα. Πήραμε δηλαδή αίμα και με την βοήθεια ενός μηχανήματος βάλαμε το μελακτικό. Συνέχεια μετρήσαμε 3 άλλο. Και μετά τρέξαμε 6 επαναλαμβανόμενες πριν 30 μέτρα την αλλαγή κατεύθυνσης. Με μόνο 10 δευτερόλεπτα διάλειμμα ανάμεσα στο καθένα. Τέλος, μετρήσαμε πάλι την καρδιακή συχνότητα μετά τα σπριντ, το βαλακτικό, και ξανακάναμε τι άλλο. Στο πρώτο βίντεο είναι τα σπριντ με αλληλεγγύη κατεύθυνσης. Στη δεύτερη φωτογραφία είναι η αιμολυσία. Στο τρίτο φαίνεται το επιτόπιο άλμα με τη σκηπή όπλων και την τέταρτη φωτογραφία είναι με τη χτύπηση παλακτικού. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα με τα πείραμα. Εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα που έχει να κάνει με τον χρόνο στα σπριντ. Η πλεγραμμή είναι το λογαριασμό χρόνο των κόψεων. Και βλέπουμε ότι από το πρώτο μέχρι το έκτο σπριντ αυξανόταν ο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στα κορίτσια από ο χρόνο του έκτο σπριντ σε με το πρώτο αυξάνθηκε 14,8%. Ενώ στα βόρεια λιγότερο, 1,3%. Επίσης, βλέπουμε και τις μετρήσεις της καρδιακής συχνότητας των αλλεπτικών και των αλλεπτικών πριν και μετά το πείραμα. Στα βόρεια από 85,1 παρούν στο λεκτό, αυξήθηκε 126%, δηλαδή πήγε 182 παρούν στο λεκτό. Ενώ στα κόρυζα 127%, από 3,4 119,6 παρούν. Το αλλακτικό στα βόλια από 2,3 μιλιμόλ αυξήθηκε 432%, δηλαδή 14,5 μιλιμόλ. Ενώ στα κορίτσια 272% από 3,1 δηλαδή σε 10,6. Και το άλμα στα βόλια από 3,1 εκατοστά μειώθηκε 11%, δηλαδή πήγε 2,9. Ενώ στα κορίτσια από 26,5 μειώθηκε 11%, 22,6. Μήπως έχετε τίποτα ερωτήσεις να κάνετε στα παιδιά? Εγώ θα απαντήσω ερωτήσεις. Έχετε τίποτα ερωτήσεις να κάνετε, να ρωτήσετε κάτι που σας προβλημάτισε Αθανασίου για να κουβούλου? Όχι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μας. Ελπίζουμε του χρόνου κάποιοι από εσάς να έρθουν στον όμιλό μας και να σχεδιάσουμε την επόμενή μας εκδρομή. Ευχαριστούμε. Thank you.
Τα παιδιά έχουν ρημάνει ένα hip hop.